Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες 3η 26 Δεκεμβρίου, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, στις 7 το απόγευμα, η Χριστουγεννιάτικη εορτή της Μητρόπολης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Το Τμήμα Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως διοργάνωσε την εκδήλωση στην Παπαχαραλάμπη αίθουσα. Η εορτή περιλάμβανε ύμνους και κάλαντα από την χοροδία παραδοσιακής μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως και θεατρικό χριστουγεννιάτικο δρόμενο. Είναι τραγούδια, κάλαντα, είναι ποίηματα, είναι θεατρικό. Αυτά τα τρία συνήθως απαρτίζουν τη γιορτή της Μητροπόλεως μας. Απαγγελία ποιημάτων, κάλαντα της πατρίδας μας και θεατρικό. Τη μεγαλύτερη ευθύνη της επιτυχίας αυτής της γιορτής την έχουν τα ίδια τα παιδιά, τα οποία συμμετείχαν με καρδιά, με κέφι, με όρεξη σε αυτή τη γιορτή για να την ετοιμάσουν. Και πραγματικά το ζήσαν, το απόλαυσαν, το χάρηκαν. Δύο οι οικοδεσπότες στη σημερινή γιορτή. Η Εκκλησία και η Νεότητα. Η Εκκλησία, διότι Χριστούγεννα μόνον μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να γιορτάσουμε. Και οι νέοι, τα παιδιά μας, τα παιδιά σας. Κι όσοι νιώθουν νέοι στην ψυχή και το φρόνημα, εργάστηκαν με κέφι, με κούραση, με θυσίες. Μεγάλινον ψυχή. Χριστούγεννα, έξω πέφτει χιόνι, μέσα δέντρο φουτοντό λάμπη καμαρώνει και έχεις πλήθος λουλουδάκια τα αναμένα σου κεράκια. Η ειρήνη απλώνεται παντού, στη θάλασσα, στα δάση. Χριστούγεννα και τα παιδιά χαρούμενα γιορτάζουν, πηγαίνουν στην εκκλησιά και το Θεό δοξάζουν. Σου στολίσαμε τη φάτνη στο σχολείο μας γιορτινά και για δώρο πως η μάγη, να η μικρή μας η καρδιά. Άγγελοι με λαμπρά φτερά, στον κόσμο λένε με χαρά ότι σαν άνθρωπος ήρθε στη γη, ο ποιητής της και Θεός, και φέρνει δώρα ουράνια, αγάπη, ειρήνη και μετάνοια. Όλη η πλάση γέμισε με θεία ευωδία και την ανθρώπων οι καρδιές με ελπίδας, μελωδία. Όλη η πλάση μια γιορτή επισκέφτηκε ο ουρανός στη γη. Ήρθε ο Χριστός, ζωή και φως, ειρήνης και θεϊκής αγάπης ο καιρός. Ξεκοιτάζουν, κάθε χρόνο προβλήματα δημιουργείς. Εγώ μόνο τη χαρά φέρνω σε όλους. Όχι και σε όλους, τα δίνεις όλα με το αζημίωτο. Πάει, θα τρελαθώ. Μα εγώ είμαι απαραίτητος στη ζωή σας. Σκεφτείτε τι θα ήταν ο κόσμος χωρίς εμένα. Ναι, Βασίλη, σε θέλουμε, σε περιμένουμε με λαχτάρα. Να έρχεσαι για μας τα παιδιά και μην ακούγουν μεγάλους. Κοίτα, φέτος να μου φέρεις εκείνο το γαλάζιο ποδηλατάκι. Ξέρεις εσύ. Τα βλέπεις. Ποιος άλλος ικανοποιεί τη φαντασία των παιδιών. Ποιος άλλος κινητοποιεί την αγορά καλύτερα από εμένα. Στη δική μου εποχή. Γι' αυτό σου λέω. Εμένα με περιμένει μικρή και μεγάλη με ανυπομονησία. Πώς να το κάνουμε. Είμαι απαραίτητος. Στη δική μου εποχή
Δεν υπήρχες, κυρία Βασίλη, ούτε στην παράδοσή μας, ούτε στην ιστορία μας. Παλιότερα δεν υπήρχες πουθενά. Καλέ, ήμουνα στην Αμερική τότε. Δεν έχω πολλά χρόνια που θα δω. Η γιορτή που ήταν συνδεδεμένη με τα Χριστούγεννα στην Αύπακτο πρόσφερε στους παρευρισκόμενους χαρούμενες παραδοσιακές νότες από την λαμπρή εορτή της γεννήσεως του Χριστού. Το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, οι Μητροπολίτες Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριος κύριος Ιερόθεος και Καστοριάς κύριος κύριος Καλίνικος, καθώς και πλήθος κόσμου. Μάλιστα, υπήρξε ειδική μνήμα για τον Μητροπολίτη Καστοριάς, που ως αρχιμανδρίτης και ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως Ναυπάκτου είχε στο παρελθόν επιφορτιστεί με τις διοργανώσεις των αντίστοιχων εκδηλώσεων. Δεν είναι να πει κανείς πολλά, γιατί το συνέστημα μετά από αυτή την πολύ ωραία παραστατική εκδήλωση είναι που πλημμυρίζει τις ψυχές και αυτό πρέπει να εξακολουθήσει να συμβαίνει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, σεβασμιότατη, σεβασμιότατε Μητροπολίτα Ναυπάκτου και σεβασμιότατε Μητροπολίτα Καστορίας. Καλώς ήρθατε καταρχήν στον τόπο σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την σημερινή εκδήλωση. Η γιορτή άρχισε εδώ και 2.000 χρόνια. Δεν άρχισε τώρα. 2.000 χρόνια μπήκε ο Χριστός στην ιστορία και έδωσε άλλη προοπτική στην ιστορία. Και γι' αυτό έχουμε τη δυνατότητα να γιορτάζουμε. Μεγάλη γιορτή. Για φανταστείτε τώρα τι γινότανε πριν Χριστού. Ό,τι γίνεται τώρα σε διάφορα άλλα μέρη που δεν πιστεύω στον Χριστό. Άρα η γιορτή άρχισε και εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι να ζούμε τη ζωή μας μια γιορτή. Όλη τη ζωή μας. Μια γιορτή. Από αυτές τις γιορτές δίνεται μεγάλη προσφορά στην πόλη, κύριε Δήμαρχε, διότι είναι εορτές ποιότητος, όπως καταλαβαίνετε και το υπογραμμίζετε κι εσείς. Διότι στην εποχή μας υπάρχει έλλειψη νοήματος, θεολογικού νοήματος και γενικότερου νοήματος.